Και πώς να κοιμηθείς τώρα, ε. Πώς να κοιμηθείς. Βαθιά ανάσα. Βαθιά ανάσα γιατί πήγαμε να πάθουμε κεφαλικό σήμερα. Απόψε, τέλος πάντων. Βαθιά ανάσα βαθμολογική. Βαθιά ανάσα ψυχολογική. Γιατί ο Ολυμπιακός... Ο Ολυμπιακός των 53 πόντων στο Μιλάνο. Ο Ολυμπιακός ο οποίος έδειχνε πελαγωμένος στο δεύτερο ημίχρονο, στην τρίτη περίοδο έστω και απόψε, κατάφερε να κάνει αυτό που πιθανότατα μόνο αυτός μπορεί και με εξαιρέσει μπορούν και κάποιες άλλες ομάδες. Βλέπε Ρεάλ. Να μην τα λέμε και τα κλέμε τα περσινά. Λοιπόν, πάμε στο τρέιλερ και να δούμε τι θα πούμε για το τεράστιο, το τεράστιο αυτό αποτέλεσμα του Ολυμπιακού που μέσα στη χρονιά μπορεί να είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ας πέσει το τρέλερ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτό που έχει κάνει ο Ολυμπιακό απόψε είναι ο ορισμό τη υπέρβαση. Κάποιο θα πει, κάποιο που δεν ξέρει τόσο πολύ, εντάξει, Παρτίζαν δεν είναι Ρεάλ, δεν είναι Μπαρσελόνα, δεν είναι Τούρκικη ομάδα ίσω, δεν ήταν καν εκτό έδρα. Γιατί τόσο μεγάλη υπέρβαση, γιατί τόσο, γιατί τόσο μεγάλη έτσι κάψα για αυτή τη μεγάλη νίκη που έκανε ο Ολυμπιακός. Και γιατί είναι η νίκη μεγάλη. Λοιπόν πάμε με τη σειρά. Σας τα λέω όπως τα ζω. Γι' αυτό και αγαπάτε αυτό το κανάλι, εσείς που το αγαπάτε τέλος πάντων. Είμαι στο μάθημά μου, στο φροντιστήριο που δουλεύω και μου στέλνω μιχάλης μήνυμα, κανά δύο ώρες πριν να αρχίσει ο αγώνας, έξω ο σίγμα και ο Μπραζντέικης. Σχολιάζουμε με μηνύματα, τέλειος ο Ολυμπιακός. Ποιος θα παίξει. Δεν προλαβαίνω να πάρω εγώ το αεροπλάνο από το Βελιγράδι να έρθω στην Αθήνα να παίξω. Ούτε ο Μιχάλης προλαβαίνει να πάει με τα μάξι στο σεφ. Ποιος θα παίξει. Με αυτό το σκεπτικό ξεκινάει το μάτς θεωρώντας την νίκη πολύ μακρινό σενάριο γιατί σίγουρα ο Μπράντοβιτς με πλήρη ομάδα έχει να βάλει όπλα τέλος πάντων τα οποία σίγουρα θα τον βοηθήσουν να ξεπεράσει το μικρό rotation του Μπαρτζόκα και την κούραση που τα ομάδα του Ολυμπιακού. Και βλέπω ότι ο Ολυμπιακό ξεκινάει καλά το match. Προηγείται, προηγείται, προηγείται. Φτάνει η διαφορά και γύρω στου 9-10 πόντου εκεί πέρα, αν δεν κάνω λάθο. Και τελικά ο Ολυμπιακό καταφέρει να έχει μια πάρα πάρα πολύ καλή πορεία μέσα στον αγώνα. Αν και θα μπορούσε να είναι καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, με τα όπλα που είχε, με τι λύσει που είχε, νομίζω ότι αυτό που έκανε ήταν υπεραρκετό. Ωραία. Από εκεί και πέρα σε πιάνει μια αισιοδοξία. Λες μήπω θα τα καταφέρει. Λες να κάνει κανένα μυθικό και να κερδίσει το μάτς ολυμπιακό. Καλά το πάει μέχρι στιγμή, καλά δεν το πάει. Ωραία. Από εκεί και πέρα ξεκινάει το έπος του Σmajlankit, ο οποίο είναι ένα από του πολλού παίχτε, οι οποίοι με μικρό ταλέντο σχετικά έχουν γίνει άλλοι άνθρωποι με τον Ομπράντοβιτ. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Ομπράντοβιτ είναι διαχρονικά μα αρέσει, δεν μα αρέσει. Ε, για μένα ο καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη. Πολλοί λένε μεγάλα μπάτζετ και λοιπά. Καλά, έχουν και άλλοι μεγάλα μπάτζετ και γελάει η, η κουμένη. Σάρα, διάδοχε. Λοιπόν, το είπα και αυτό για να το βγάλω από μέσα μου. Ωραία. Ο Σμάιλαγκιτ με το τρίκ που κάνει αυτό ο Μπράντοβιτ τον βάζει πεντάρι και ουσιαστικά μπερδεύονται οι δικοί μα βάζει πόσους έβαλε συνεχόμενους πόντους και γενικά κάνει πάρτι στο δεύτερο ημίχρονο. Λάθος των Ολυμπιακών που δεν κοιτάζουν παρά το γρήγορο τέταρτο φάουλ του να του ε, πάρουν και το πέμπτο να τελειώνει, να βγει έξω εφόσον το βλέπουν ότι είναι σε φόρμα, είναι σε καλή κατάσταση, βγάλ τον έξω τον άτιμο. Λοιπόν, και εκεί πέρα ουσιαστικά ο Ολυμπιακός ο οποίος ένα από τα λάθη που έκανε τέλος πάντων σήμερα ήταν ότι ενώ έχεις δύο ψηλού πολύ δυνατούς παίχτες και οι άλλοι δεν έχουν ψηλούς πολύ δυνατούς, δηλαδή ο Σμάιλακης δεν είναι τόσο δυνατός πια. Ο Λεντέι είναι αυτό που λέμε undersized σχετικά, κυρίως αν τον βάλεις δίπλα σε Μιλουτίνοφ και κεφάλ και, προφανώ προφανώς και ο Καμίνς και ο οποίος είναι καλός παίκτης, έχει τεράστιο IQ αλλά είναι λίγο αλλεργικός στις μονομαχίες και στο σώμα με σώμα. Αυτό ήταν πάντα και το προβλημάτικο στο NBA, ο Καμίνς είναι τεράστιος παίκτης. Ωραία. Από εκεί πέρα τι γίνεται λοιπόν. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός κυνηγάει στο μάτς και το μόνο που μπορώ να πω εγώ για να δώσω έναν τίτλο είναι ηρωισμός. Ηρωισμός. Δεν το έβαλαν κάτω. Ο Λαρετζάκης που τον έκραξα και καλά έκανα και τον έκραξα στο προηγούμενο βίντεο γιατί τα χαμαζεμένα μαζεμένα ήταν πολλοί οι αγώνες που δεν ήταν απλά Άφαντο, ήταν αρνητικό. Έμπαινε και έκανε διαφορά εναντίον του Ολυμπιακού Λαρετζάκη. Και άμα σα αρέσει, σα αρέσει. Αν όχι, εγώ την αλήθεια λέω. Ούτε τα παίρνω από πουθενά. Σπιτάκι μου είμαι 1500 χιλιόμετρα από την Αθήνα και λέω όπω τα βλέπω. Ο Λαρετζάκη λοιπόν σήμερα έβαλε και μεγάλα σουτ και μυαλωμένο. Ηταν και βολέ έβαλε και ήταν εξαιρετικό. Οι υπόλοιποι, τα γνωστά, τώρα μην λέμε Πίτερ, Μιλουτίνο, Βγόκαπ κλπ παρακαλώ Μπαρτζόκα ξεκούρασέ τους πάρε κάποιον πάρε κάποιον από την ε, πώς λένε εκεί πέρα το, το σύνδεσμο του Ολυμπιακού από τη Ρόδο και με τον Κολοσσό βάλε αυτούς, βάλε αυτούς. ας χάσει από τον Κολοσσό πραγματικά θα είναι η πιο γλυκιά ήττα μέσα στη χρονιά γίνεται να χάσει τον Χουκ από τον Κολοσσό δεν με ενδιαφέρει δεν με ενδιαφέρει το μόνο που με νοιάζει είναι να ξεκουραστούν οι πολύ κουρασμένοι παίχτε στο Ολυμπιακό και είναι νωρί. Και φοβάμαι μην καεί κανένα. Το λέγαμε και σε, παλιότερε εκπομπέ. παλιότερες εκπομπές. Ο Γόκαπ είναι τέρμα επίφοβος. Παίζει στα κόκκινα 1,5 χρόνο ξέρω εγώ τώρα. Ήταν και το μουντομπάσκετ που τον επιβάρυνε πολύ περισσότερο. Οπότε πρέπει ο Γόκαπ οπωσδήποτε να ξεκουραστεί. Μην το βάλει, μην τον βάλει με τη Ρόδο, με τον Κολοσσό. Λοιπόν, παρακάτω. Ο ο Ολυμπιακό, αυτό που πέτυχε πραγματικά είναι μια κατάθεση ψυχή και να έχανε τα ίδια, θα έλεγα. Επιμέρου λάθη, όπω η βλακεία που δεν κάνανε φάουλ στο τέλο τη κανονική διάρκεια, έχουν ξαναγίνει, γίνονται, κολλάνε τα μυαλά των παιχτών, ίσω ο προπονητή εκεί έχει εμπιστοσύνη και νομίζω ότι δεν θα βάλει τρίποντο αντίπαλο. Έχει κάνει λάθο και ένα από του μεγαλύτερου προπονητέ όλων των εποχών, ο Πόποβιτ, τότε που έφεγε το τρύποντο από τον από το Ray Allen, με το Miami San Antonio. Οπότε αυτό δεν είναι τόσο, ε, ας το πούμε έτσι, επιλήψιμο. Ναι, είναι τεράστιο λάθος, αλλά είναι ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακό βλέπει ότι έχει μια τεράστια διαφορά το 2-2 από το 1-3. Το 2-2 αφενός είναι 2-2, είναι ένα οκ, okay, μέτριο ξεκίνημα, αλλά όσοι βλέπουμε την κατάσταση σφαιρικά, είναι ένα ξεκίνημα πολύ καλό, που μετά από τεράστια σφαλιάρα στο Μιλάνο, πας αποδεκατισμένος με την Παρτίζαν και την παίρνει ενώ κανονικά φαινόταν ότι έχανες, πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό, και ούτε ή άλλως είσαι μέσα στο παιχνίδι, κανονικά δεν κυνηγά γιατί με το 1-3 και ψυχολογικά δεν είσαι καλά. Στο 1-3 είναι άσχημα. Γιατί το τρία μου μετά να μην γινει ένα τέσσερα ξέρω εγώ. Και μετά σε παίρνει κάτι φορά λίγο. Κακά τα ψέματα. Ο Ολυμπιακό παρ' αυτά αυτό το απέφυγε. Και κατάφερε να κάνει το 2-2 και να κοιτάζει με μεγάλη προφανώ ε, αισιοδοξία από εκεί και πέρα. Δεν έχω να πω επιμέρου πράγματα πολλά. Χίλια μπράβο, χίλια μπράβο και στον κόσμο που δεν γκρίνιαξε πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση κι αυτό. Γενικότερα ο Ολυμπιακό ίσω είναι και τυχερό που τέλειωσε με την Παρτίζαν τώρα γιατί έχω μια είδηση βόμβα την οποία τη διασταυρώνω από εδώ και από εκεί και μου φαίνεται ότι μα το έχει πει και ο Χάρη Σταύρου πριν από 15 μέρε. Είναι πάρα πολύ κοντά η Παρτίζαν στον Κέμ Μπίρτς. Τον θυμάστε τον Μπίρτ, είναι του Ολυμπιακού, ο παλιό. Τον έδιωξε του Σαν Αντώνιο πριν καμιά ώρα, δύο, αν δεν κάνω λάθο. Και ο Κέμ Μπίρτς είναι αρκετά κοντά στην Παρτίζαν. Η Παρτίζαν θέλει ψηλό, δεν ικανοποιημένο ο Μπράντοβιτ από το βάθο των ψηλών που έχει. Ο Σμάιλακη αυτά που έκανε ήταν λίγο παπάδε στην τύχη, α το πούμε έτσι. Οπότε ουσιαστικά αυτό που καταφέρνει ο Ολυμπιακό είναι να ξεμπερδέψει με την Παρτίζαν προ το παρόν. Μια Παρτίζαν η οποία πάει για μεγάλα πράγματα θεωρητικά, αλλά και αυτοί έχουν ψηλοκάτσει στον άξονα γιατί είναι στο 1-3. Οπότε δεν είναι και αυτοί υπερευχαριστημένοι με το ξεκίνημά του. Αυτά. Δεν ξέρω αν θέλω να πω κάτι άλλο. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Το βίντεο ελπίζω να σας βρίσκει και σας όσο ικανοποιημένος είμαι και εγώ. Όταν κράζουμε, κράζουμε γιατί έτσι το βλέπουμε και γι' αυτό κράζουμε. Λέω για το μάτς με, τη, με το Μιλάνο γιατί οι 53 πόντοι παρά τις απουσίες ήταν απαράδεκτοι. Σήμερα αν έχανε θα φιλότιμα, θα παπαφλέσα φάση, θα έχανε με Braveheart φάση αλλά κέρδισε. Οπότε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν αυτά, στα άλλα της Ευρωλίγα να ξέρετε ότι σας έχω πει εδώ και καιρό Brady Manek, Ζαλγκύρης Κάουνας, βάλτε στιγμή ό,τι θα καταλάβετε περί την πρόκειται. Brady Manek, έτσι, τεράστιος παίχτης. Ε, και στα υπόλοιπα κάτι φενέρ, κάτι ιστορίες, δεν, δεν ασχολούμαστε. Έγιναν όλα τα φυσιολογικά, δεν νομίζω να έχουμε τίποτα ιδιαίτερο. Λοιπόν, αυτά να βλέπετε μπάσκετ, να αγαπάτε τη μυρωδιά Σπυριάρας, να κάνετε like, subscribe, οπωσδήποτε, να μας βοηθήσετε να μεγαλώσουμε και να δώσετε τα καμπανάκια σας, κουδουνάκια σας κλπ. Ε, αφιδώσ, που λένε, έτσι. Και τα υπόλοιπα όλα εν καιρό. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό βράδυ αν πάτε για ύπνο.